24 χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να δημιουργήσουν στον ωκεανό της Ανταρκτικής το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο του κόσμου. Θα καλύπτει μια τεράστια επιφάνεια 1,55 εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιομέτρων ωκεανού. Η Επιτροπή για τη Διατήρηση των Έμβιων Θαλασσίων Πόρων τη Ανταρκτική, που συναντήθηκε στο Χόμπαρ τη Αυστραλία από τι 17 έως τι 28 Οκτωβρίου, επισημαίνει ότι το θαλάσσιο πάρκο τη θάλασσας Ρος θα προστατεύεται από την εμπορική αλεία για 35 χρόνια. Η θάλασσα Ρος προέκταση του Ειρηνικού ωκεανού θεωρείται ω ένα από του οικολογικά πιο σημαντικού ωκεανού του κόσμου. Το καταφύγιο θα καλύπτει πάνω από το 12% του Νοτιού Ωκεανού που φιλοξενεί περισσότερα από 10.000 είδη ζώων συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων πιγκουίνων του κόσμου, θαλασσιών λιονταριών, φαλενών, γλάρων και τεράστιων σουπιών.